Και ξαφνικά βγαίνεις από το σπίτι σου το πρωί και βλέπεις το δρόμο γεμάτο αστέρια. Και καλημέρες. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος καλλιτέχνης που κάνει αυτές τις εικαστικές παρεμβάσεις στο δρόμο? Τον βρήκαμε με τη βοήθεια φίλης της Όλγας. Και είναι ο Δημήτρης Οκολέτσης. Είναι γραφίστας, θα μας τα πει τα υπόλοιπα ο ίδιος, που ζωγραφίζει τους δρόμους και ομορφαίνει τις γειτονιές και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Κολέτσι. Λοιπόν, αναπάντεχες εικόνες και όμορφες εκπλήξεις. Πώς? Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτό? Όπως είπες και εσύ, είμαι γραφίστας. Μ' αρέσει να γράφω, να ζωγραφίζω, να σχεδιάζω στο χαρτί, στο γραφείο μου. Ναι. Ναι, το γραφείο μου είμαι μόνο εγώ και τα χαρτιά μου, μαρκαδόρι μου. Ναι, έχει μια ησυχία, δεν έχει μια αλληλεπίδραση. Τα βλέπω μόνο εγώ. Τα δείχνω εγώ σε όποιους θέλω. Ναι, σε αυτούς που πρόκειται να συνεργαστείτε ναι. Για κάτι, ναι. Ναι. Ο δρόμος είναι ένας μεγάλος καμβάς. Γενικά, ότι τα πάντα είναι καμβάς για μένα. Από το δρόμο, από τις πέτρες, από τους τοίχους. Οπουδήποτε. Στις σκόνες των τζαμιών των αυτοκινήτων. Ζωγραφίζω και εκεί. Και ήταν ένα μοίρασμα. Να κάνουμε λίγο τον κόσμο να ξεχαστεί από τις έννοιες του. Και να χαμογελάσει. Κάπως έτσι, ναι, γιατί... Εντάξει, θα ξεκινήσει από σένα. Θα πάει από μένα, θα πάει στον άλλον, θα πάει στον πιο δίπλα. Και προς στιγμή θα έχουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ένα κλίμα ευχάριστο. Οπότε είναι αυτό, γιατί είναι street art. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Είναι street art. Είναι street art. Πώς αντιδρά γενικά ο κόσμος? Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό και πώς αντιδρά ο κόσμος? Το ξεκίνησα το καλοκαίρι, το Μάιο του 2014. Μάλιστα. Ο κόσμος του αρέσει. Κάποιοι χαμογελάνε απλά, περνάνε. Άλλοι μου λένε ευχαριστούμε που μορφαίνεις τους δρόμους μας. Είναι μια άλλη νότα. Ξεχνιέμαι προς στιγμή, μου έχουν πει. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε έννοιες. Βέβαια. Να κάνουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει. Όλα θετικά δεν μπορούν να είναι στη ζωή. Υπάρχουν όμως και αρνητικές. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αρνητικά σχόλια. Αρνητικά σχόλια ή αντιδράσεις? Και σχόλια με αντιδράσεις. Αυτό είναι. Σχόλια. Όχι, αντιδράσεις είναι και προχωράει και μια κίνηση παραπάνω, εννοώ. Δηλαδή το να ειδοποιήσει, ας πούμε, την αστυνομία. Δεν ξέρω. Θα σου πω πρώτα τα σχόλια. Εντάξει. Και ξεκινάει, ας πούμε, ο κόσμος μου λέει εγώ. Τι είναι αυτά, δεν μου αρέσουν, δεν τα θέλω εγώ στη γειτονιά μου. Έχει βρεθεί δεν κάθονται... ναι. Ναι, δεν κάθονται να δουν αν, ας πούμε, έχει ένα ευχάριστο μήνυμα. Απλά δεν τους αρέσει. Τους χαλάει. Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Τη ρουτίνα τους. Τι άνθρωποι συνήθως είναι αυτοί, έτσι, ξέρω εγώ. Α, είναι νέας ηλικίας μεγάλη. Ηλικιωμένοι περισσότερο. Ναι. Ναι. Τους χαλάει την τάξη. 60, άνω των 60. Ναι. Ναι, χαλάει την τάξη, αυτό που ξέρουν αυτή την ησυχία τους. Και τι τους απαντάτε? Έτσι όπως, να είστε καλά, καλή σας μέρα. δεν είναι, ο καθένας έχει μια γνώμη, μια άποψη. Οκ, σεβαστή. Φαντάσου να είχε ζωγραφίσει τους τοίχους των σπιτιών τους, όπως είναι το γκράφιτι δηλαδή. Όχι, και... δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω αυτό, γιατί... Εντάξει, είμαι... Στο δημόσιο χώρο καθαρά, αυτό που θεωρείς δημόσιο χώρο. Δημόσιος χώρος. Ήμουν μια μέρα στην Ακρόπολη απ' έξω, σε ένα στενάκι κοντά στην Ακρόπολη, και κάνω κάτι αστέρια πριν από κάνα 2-3 μήνες. Αστέρια και διάφορα μηνύματα. Ναι. Και έρχεται μια κοπέλα, δεν θυμάμαι, εντάξει, να ήταν γύρω στα 50, και μου λέει, αυτό δεν είναι ωραίο που κάνεις, χαλάει το αστικό τοπίο. Ναι, μου το είπε και αυτό. Μάλιστα. Μου λέει, χαλάει την αισθητική. Εγώ έτσι είπα και την ώρα ότι ο δρόμος είναι και δικός μου και δικό σου και του διπλανού και ολονών. Όπως και τα πεζοδρόμια. Και εντάξει, εγώ έτσι εξήγησα ότι αυτό είναι παροδικό. Αυτή μπορεί να... Ναι, γιατί είναι με κοιμωλία. Ναι, να πούμε γι' αυτό ότι είναι με κοιμωλία, όλο αυτό θα ήθελα να το πούμε. Ότι όλα τα έργα είναι με κοιμωλία, που σημαίνει ότι όσο περισσότερο βρέξει ή πατήσουν πάνω αυτοκίνητα κλπ. Έχουν. Τόσο γρηγορότερα σβήνεται. Έχουν
έχουν ένα όριο ζωής, ναι. Και πώς... Ανάλογα τις ειδικές συνθήκες. Πώς ζωγραφίζεις παντού, Δημήτρη, πώς επιλέγεις το δρόμο, ας πούμε, που θα ζωγραφίσεις? Στην ουσία ζωγραφίζω όταν πηγαίνω κάπου για κάποια δουλειά και έχω μαζί μου υλικά και ο δρόμος ενδείκνυται. Πρέπει να είναι και η κατάσταση του δρόμου καλή για να μπορώ να ζωγραφίσεις. Να μην κυκλοφορούν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις δουλειά εκεί πέρα. Ναι. Να μην κυκλοφορούν πολύ τα αυτοκίνητα και να είναι σε μια καλή κατάσταση άσφαλτος. Πού θα ήθελες να ζωγραφίσεις, έτσι σαν, ξέρεις, σαν στόχο, πού θα ήθελες? Έχω επικίνδυνα σημεία. Ναι. Σε κεντρικούς λεωφόρους. Δηλαδή, ας πούμε, ένας στόχος είναι τώρα, αυτόν θα τον καταφέρω, έξω από τη Βουλή. Έξω από τη Βουλή, στην Αμαλίας. Μπροστά στην Αμαλίας, ναι. Ναι. Εκεί. Και θα γράψω ένα μεγάλο καλημέρα. Να το βλέπουν οι πολιτικοί. Να μας ειδοποιήσεις όταν θα το κάνεις αυτό. Πιο πριν, για να κάνουμε μια φωτογραφία. Τα φωτογραφίζεις εσύ καθόλου μετά? Εγώ έχω ένα μεγάλο αρχείο. Ωραία, όλα τα φωτογραφίζω. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Αυτό ίσως το κάνω βράδυ. Το βράδυ στην Αθήνα είναι η κίνηση περιορισμένη ως καθόλου. Ναι. Ενώ το πρωί δεν μπορείς. Όχι, εκεί δεν μπορείς, εκ των πραγμάτων. Να σε ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε. Αν σου έχει τύχει κάποιο πρόβλημα με την αστυνομία, μου είπες ένα περιστατικό. Να το πεις και στους ακροατές μας. Ναι, θα σου πω. Όταν το ξεκίνησε το 2014, στη Νέα Σμύρνη, με έφτιαχνα στους δρόμους, περνάγανε περιπολικά από το δρόμο που φτιάχναν. Γιατί ήταν κεντρικός δρόμος για να περάσουν να πάνε σε άλλα σημεία της περιοχής. Ναι. Αλλά δεν μου δίναν σημασία, γιατί βλέπανε τι έκανα. Ένα βράδυ μου έρχεται, ήταν, θυμάμαι, ξημέρωνε Πρωτομαγιά. Και μία ώρα τη νύχτα θέλω να γράψω ένα καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Και μου έρχονται μία ομάδα Δίας. Καλά παιδιά. Όχι, όντως καλά παιδιά. Ναι. Γιατί και αυτή η περιέργεια ίσως είχαν ένα σήμα και ήρθαν να δουν. Και μου εξηγήσαν ότι αυτό δεν είναι παράνομο από τη στιγμή που φεύγει. Και ότι μόνο με καταγγελία μπορούν να έρθουν και πάλι δεν θα μου κάνουν κάτι. Γιατί πρώτον φεύγει και δεύτερον δεν γράφω άσχημα πράγματα. Και μου ζητήσαν και οι ίδιοι, ο ένας να το φτιάξω έξω από το σπίτι του, ο άλλος να πάω λίγο παραπάνω να κάνω κάποιες αφιερώσεις σε κάποιες κοπέλες. Ωραίο είναι, έτσι, είδες η αστυνομική. Όχι, γιατί εντάξει, τώρα έχουμε παρεξηγήσει. Ναι, δίνουμε ταμπέλες πολύ εύκολα, εντάξει. Ναι, πάμε σε άλλα μονοπάτια. Όχι, εμάς μας αρκεί αυτό που είπες, ότι σου ζήτησαν και να κάνεις και έξω από το σπίτι τους και μήνυμα στις κοπέλες τους. Μου λέει εμένα μου αρέσει να βλέπω έξω από το σπίτι, να βγαίνουν και να βλέπω ένα μεγάλο καλημέρα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν κοντά μας σήμερα. Καλή δύναμη να το συνεχίσεις, γιατί μορφαίνει το αστικό τοπίο. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και σας. Γεια σας.